ήταν από καιρό προγραμματισμένο. Διεξήχθηκε σήμερα η διυπηρεσιακή άσκηση Αλκαίος 2. Μία άσκηση η οποία στόχο έχει να δούμε το βαθμό της ετοιμότητας, να δούμε το βαθμό της κοινής δράσης όλων των συναρμόδιων φορέων σε ένα δύσκολο περιστατικό όπως αυτό του να πάρει φωτιά ένα πλοίο στο λιμάνι της Μυτιλίνης. Όλοι πάντα ελπίζουμε και ευχόμαστε ποτέ να μην συμβούν τέτοια γεγονότα. Όμως θα πρέπει να είμαστε όλοι οι αρμόδιοι φορείς προετοιμασμένοι για να μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Σήμερα στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης πραγματοποιήθηκε η 100η άσκηση σε πανελλαδικό επίπεδο που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Ήταν μια άσκηση δύσκολη, ήταν μια άσκηση περίπλοκη, γιατί εκτός των υπόλοιπων σεναρίων τα οποία προέβλεπαν σεισμό και πυρκαγιά εντός του χώρου του νοσοκομείου, είχαμε το συμβάν στο λιμάνι το οποίο έλαβε χώρα προηγουμένως και το οποίο ήρθε να περιπλέξει ακόμα περισσότερο το δικό μας συμβάν στο νοσοκομείο. Άρα λοιπόν ταυτοχρόνως με το σεισμό και την πυρκαγιά είχαμε και με αντιμετώπιση μεγάλου αριθμού τραυματιών από εξωτερικό γεγονός. Είναι αρκετά οργανωμένοι, μπορούμε να πούμε. Από την πλευρά του πλοίου είμαστε, όλο το πλήρωμα είναι επιποδός εδώ και αρκετές μέρες για το, να το οργανώσουμε όλο αυτό. Το 80μελές πλήρωμα του νήσους Σάμος. Όπως γνωρίζετε, θα γίνει σε 4 φάσεις. Θα γίνει εκφόρτωση, εκένωση, κατάσβεση και απορρίπανση με φράγμα που θα ρίξουν στη θάλασσα. Συμμετέχουν, όπως γνωρίζετε, πολλές υπηρεσίες, κόσμος αρκετός από την πόλη μας. Ήταν μια άρτια οργανωμένη άσκηση υπό την αιγίδα της Περιφέρειας. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Περιφερειάρχη για τη συνεργασία της. Υπάρχει πάντα καλή συνεργασία του Δήμου και της Περιφέρειας σε όλα τα συμβάντα σε πραγματικό χρόνο, αλλά και τώρα με την άσκηση. Το αποτέλεσμα μας ευχαριστεί πάρα πολύ. Όπως είδατε και εσείς, είχε μεγάλη επιτυχία. Βέβαια, η άσκηση έχει και ως σκοπό να δούμε αν υπάρχουν τυχόν αδυναμίες, να τις καταγράψουμε, να τις βελτιώσουμε, ούτως ώστε αν όμοιγαίνει το γίνει κάτι, να είμαστε αρκετά προετοιμασμένοι για να το αντιμετωπίσουμε πλήρως. Στο πλαίσιο αυτό, 17 συναρμόδιοι φορείς μετέχουμε σήμερα αυτήν εδώ την άσκηση, προκειμένου να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε το βαθμό ετοιμότητας, να βρούμε τις αδυναμίες, να βελτιώσουμε τα σχέδια όπου χρειάζονται όλων των φορέων για να μπορούμε να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι για τα δύσκολα και επίσης να μπορούμε να συνεργαζόμαστε πολύ πιο εύκολα στις πραγματικές καταστάσεις, γιατί πάντα οι ασκήσεις αυτό το οποίο δείχνουν είναι τις αδυναμίες και τα περιθώρια βελτίωσης. Το προσωπικό του νοσοκομείου απέδειξε ότι είναι πάρα πολύ καλά προετοιμασμένο στο να μπορέσει να εφαρμόσει αυτά τα οποία περιγράφονται στα επιχειρησιακά σχέδια. Παρατηρήσαμε κάποιες ελλείψεις και θα γίνουν κάποιες υποδείξεις. Σε γενικές γραμμές είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Το διακύβευμα αυτών των ασκήσεων είναι αφενός μεν να βλέπουμε ότι ο κόσμος γνωρίζει τι να κάνει και πώς να κινηθεί σε μια περίπτωση έκτακτης ανάγκης και κρίσης. Και δεύτερον, να υπάρχει αυτό που είδατε και τώρα στο τέλος, η λεγόμενη διυπηρεσιακή συνεργασία. Δηλαδή, σε ένα έκτακτο γεγονός, σε μια έκτακτη ανάγκη ή σε μια κρίση, εκτός από το προσωπικό του νοσοκομείου, θα συμμετέχει η πυροσβεστική, η ελληνική αστυνομία, η τροχέα, το ΕΚΑΒ, ο στρατός και οι λοιπές εμπλεκόμενες υπηρεσίες, που σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι φορείς μαζί πρέπει να μιλήσουμε την ίδια επιχειρησιακή γλώσσα, έτσι ώστε να έχουμε τη συνισταμένη των δυνάμεων για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.